Σκέφτεσαι να υιοθετήσεις σκυλό. Δες οπωσδήποτε αυτό το βίντεο. Και εγώ, 10 χρόνια πριν καλή ώρα, ήμουνα στη θέση που είσαι και εσύ τώρα. Και δεν ήξερα πώς να κρίνω και πώς να σκεφτώ εάν μπορώ και αν είμαι έτοιμος να βάλω ένα σκύλο στη ζωή μου. Και φυσικά, τα κάνω όλα θάλασσα. Έκανα όλα τα λάθη που σας λέω να μην κάνετε. Για να μην κάνεις λοιπόν και εσύ τις ίδιες μπούρδες που έκανα εγώ, σου βγάζω αυτό το βίντεο. Να σου πω πρώτα απ' όλα τι έκανα, για να μου πεις άμα σου θυμίζει κάτι. Μου ήρθε λοιπόν εδώ πέρα ουρανοκατέβατη μία ιδέα. Ακούς Pitbull, τα θυμάσαι? Να υιοθετήσω κι εγώ ένα σκυλάκι. Τελικά πήρα κροκόδιλο. Και τι έκανα, αντί να μπω στο ίντερνετ και να ψάξω σωστές πηγές να ενημερωθώ, ξεκίνησα και έπαιρνα τηλέφωνο τα φιλαράκια μου. Έλα ρε Λεωνίδα, τι έγινε, πώς είναι να ζεις με σκύλο? Α, Παναγιώτη, είναι πολύ ωραία. Γυρνά από τη δουλειά, περιμένω πώς και πώς, μου κάνει χαρές και μου είπανε όλες τις χαρές και τα πανηγύρια. Δεν πρέπει να ξέρεις μόνο τις χαρές. Πρέπει να ξέρεις και τις ευθύνες σου. Το να υιοθετήσεις σκύλο καταρχήν θα πρέπει να είναι μια οικογενειακή απόφαση, εάν και εφόσον πρόκειται για οικογένεια. Θα κάτσετε όλοι σε ένα τραπεζάκι και θα συζητήσετε για το αν μπορείτε, θέλετε και είστε έτοιμοι να βάλετε ένα νέο μέλος της οικογένειάς σας στην οικογένειά σας. Είναι μια απόφαση που αφορά όλη την οικογένεια. Δεν παίρνουμε σκύλο για τα παιδιά μας, ούτε για παιχνίδι, ούτε επειδή είναι ζουμπουρλούδικο. Είναι μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη απόφαση. Πώς κρίνω εάν είμαι έτοιμος για να πάρω σκύλο? Το κριτήριο είναι ένα. Να μάθεις τις ανάγκες του σκύλου και να δεις εάν μπορείς να τις καλύψεις σε φόρους ζωής. Εσύ θα βάλεις σκύλο κάτω? Τι είναι αγάπη μου? Τι είναι κόρη μου? Εντάξει. Λοιπόν, τρεις είναι οι βασικές ανάγκες του σκύλου που πρέπει να ξέρετε και να δείτε αν είστε έτοιμοι να τις καλύψετε εφόρου ζωής, όσο αυτό το πλασματάκι ζει και ανασένει. Ανάγκη νούμερο 1 και η πιο βασική είναι η εκτόνωση. Να έχεις χρόνο, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Δεν με έχει τσαλαπατήσει. Έχω και τον ποπό του. Oh, το κινητό, Χριστέ μου. Στο χιλιοστό πέρασε η αρκούδα. Τακ, αλλαγή σκύλου. Λοιπόν, ρε εσείς. Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει. Θα το κάνω χωρίς σκυλιά το βίντεο. Δεν με νοιάζει. Χωρίς σκυλιά, δεν σας έχω ανάγκη. Οι ανάγκες του σκύλου είναι τρεις. Νούμερο 1. Εκτόνωση. Κοριτσάκι μου. Ω, παλάκια, έλα μπαμπάκα κοντά. Έλα μπαμπάκα. Εδώ. Εδώ. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα να βγάζεις το σκύλο σου για εκτόνωση. Όχι βόλτα με λουράκι μόνο, να τον πας σε ένα χώρο περιφραγμένο, να τρέξει και να παίξει. Ανάγκη νούμερο 2. Κοινωνικοποίηση. Να έρχεται σε επαφή με άλλα σκυλάκια και με ανθρώπους, ώστε να μην έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά. Νούμερο 3. Όρια και κανόνες. Όπως λοιπόν σε μικρό παιδάκι θα του μάθεις τι είναι σωστό και τι λάθος, έτσι πρέπει να κάνεις και στο σκύλο. Όμως η διαφορά είναι ότι δεν το κάνεις με ελληνικά, όπως κάνεις ένα παιδάκι. Χρειάζεται να μάθεις να βάλεις όρια και κανόνες στο σκύλο σου. Για να σε βοηθήσω, ψάξε στο ίντερνετ Caesar Milan. Επίσης, πάντα θα συστήνω να πάρετε έναν εκπαιδευτή. Αυτό που πρέπει να μάθετε είναι πώς εκτονώνω σωστά το σκύλο μου, πώς κοινωνικοποιώ σωστά το σκύλο μου και πώς βάζω όρια και κανόνες στο σκύλο μου. Αυτά πρέπει να ζητήσετε να μάθετε από έναν εκπαιδευτή. Αυτό είναι ένα σύντομο βιντεάκι και προφανώς δεν καλύπτει το θέμα όλο. Αλλά είναι έτσι μια χρήσιμη γνώση και μπορείς βέβαια εσύ να ψάξεις στο ίντερνετ για να μάθεις περισσότερα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο, εάν θέλετε κοινοποιήστε το, γιατί αυτό το βίντεο πραγματικά μπορεί να γλιτώσει από σκυλάκια να βρεθούν στο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε, κοινοποιείτε και στηρίζετε αυτά τα βίντεο. Τα θεωρώ πολύ χρήσιμη πληροφορία όσοι έχετε αγάπη για το σκύλο και φυσικά θα τα πούμε και σε άλλες βιντεάρες. Να είστε όλοι καλά από εμένα και την όμορφη Αγγέλη μου. Γεια σας.